Με τη Δύση επιχειρεί να τα βάλει η Ρωσία εξαιτίας της ευνηδιαστικής ουκρανικής εισβολής που παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να μην αντιδρά προς το παρόν για την ήττα που βιώνει, ωστόσο οι διαθέσεις του γίνονται γνωστές μέσα από τον κύκλο του. Μέχρι και για παγκόσμιο πόλεμο κάνει λόγο στενός του συνεργάτης. Αν οι Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί τους εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στο Κίεβο να επιτίθεται στο ρωσικό έδαφος, τότε διακινδυνεύουν να προκαλέσουν παγκόσμιο πόλεμο. Η Μόσχα ακόμη ψάχνει τρόπο να αποφύσει τις ουκρανικές δυνάμεις από τα ρωσικά εδάφη. Ο Ρώσος πρόεδρος με μια ευθεία επίθεση στην καρδιά της Μόσχας να αιωρείται πάνω από την ασφάλεια των Ρώσων πολιτών. Συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με ανώτερους αξιωματούχους για όσα συμβαίνουν. The Ukrainians are trying to worry the Russians as much as they can across the whole border to make the most of what they're doing in Kursk. Οι αρχές του Κούρσκ κατασκευάζουν τσιμεντένια καταφύγια προκειμένου να προστατευθούν από επικείμενες μάχες με τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο Ζελένσκι την ίδια ώρα μιλάει για το έργο μάχης που συνεχίζεται στην περιφέρεια του Κούρσκ. Οπεράτσια в Курській області триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони і дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Σε παραδοχή προχώρησε η Ουκρανία, πως για την ανατίναξη των πλωτών γεφυρών από τις δυνάμεις του Κιέβου χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS. Αυτή είναι και η πρώτη επίσημη ανακοίνωση από την Ουκρανία ότι οι δυτικά όπλα αποτέλεσαν κομμάτι αυτής της άνευ προηγουμένου επίθεσης στο Κούρσκ. Μάλιστα, ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας δημοσίευσαν βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, δείχνουν τους πυράβλους αμερικανικής κατασκευής να καταστρέφουν τις ρωσικές γέφυρες.